ψήφιες φίλες. Ναι. Γιατρός. Στο Mad Room τουλάχιστον. Γιατρός, ψυχίατρος και διευθυντής γυροκομείου. Διευθυντής γυροκομείου. Όλους τους ρόλους μαζί. Αλλά όλα η ιατρική ρόλη. Ναι, είναι κοντά, κοντά. Το γυροκομείο όχι, αλλά ναι. Πάλι εντάξει, έχει μια ιατρική. Με την υγεία, πάλι με ασθενείς. Ναι, θεωρητικά, ναι. Έχει να κάνει σε υπερήλικες. Εσύ και η θεία Ρούθ, η κυρία Σταυράκη, είστε λίγο πιο κομική ρόλη. Ναι. Πάμε λίγο το δραματικό. Είναι πολύ έντεχνα βαλμένα από το συγγραφέα αυτό το πράγμα, γι' αυτό το λόγο. Από ό,τι έχουμε διαβάσει, ο Μακφέρσον νοσηλευόταν AIDS και λέγεται ότι διακομωδεί και λίγο μέσω των γιατρών που παρουσιάζει, διακομωδεί την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αμερικής. Και φαίνεται νομίζω πάρα πολύ αυτό. Δείχνει αυτό με τις κατσαρίδες. Κατσαρίδες ναι. Και όλα αυτά, ναι. Νομίζω ότι το κάνει γι' αυτό το λόγο τελικά. Και το βάζει βέβαια, είναι απαραίτητες πινελιές για να παίρνει ο κόσμος αναπνοή, για να ισορροπεί και το δραματικό με το κωμικό. Δεν το ήξερα το. Το ήξερα ως... Δεν το είχα δει ποτέ όμως. Το ήξερα ότι υπήρχε. Δεν το είχα δει. Εγώ δεν ήξερα για την ταινία και ούτε την έχω δει, γιατί όταν παίζω ένα έργο δεν θέλω να βλέπω κάτι που... Δεν θέλω έτσι. Όχι, ναι, δεν θέλω. Μήπως υποσυνείδητα επηρεαστώ. Αν και νομίζω εντάξει δεν θα δει έτρεχα κίνδυνο, αλλά το προτιμώ να μην βλέπω. Και νομίζω ήταν το 1996 που παρουσιάστηκε η ταινία. Με σπουδαίους πρωταγωνιστές, σπουδαίους ηθοποιούς. Με βραβεία του Ζωή, όχι βραβεία του Μάλλον. Πάρα πολύ βραβεία. Και έτσι είχαμε τη χαρά, μου έκανε την πρόταση ο Δημήτρης ο Καρατζιάς, με τον οποίο συνεργάζομαι τρίτη χρονιά. Ξεκίνησα από την ψυχολογία Συριανού Συζύγου. Δύο χρονιές που παίζω ακόμα και το Μάτι ο Θεός στον ίδιο χώρο. Ήταν παράταση εκεί. Και είναι η τρίτη χρονιά τώρα με τον Μάρβι Ζουμ που πρώτη φορά συνεργάζομαι με τον Δημήτρη Κινιό μας. Ναι, ναι. Πρώτη φορά τον έχω σκηνοθέτη και συμπροταγωνιστή, συμπαίκτη, ας πούμε, επισκηνής. Πλάς, Τσιλίρα, Σταυράκη. Πλάς, Τσιλίρα, Παλαιολόγου, Σταυράκη και Στράτος. Δηλαδή, και Στράτος. Νομίζω ότι είναι μια δυνατή ομάδα. Εγώ έτσι λέω. Νομίζω. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχετε δείξει πάρα πολύ καλά πάνω. Στη σκηνή ναι, ναι, άρα, πάνω... άρα και πίσω από τη σκηνή είστε καλά. Για να... ναι. Κατά μία είναι που ναι. Ναι. Ναι, μια χαρά είμαστε. Το θέμα είναι ότι λειτουργούμε και πάνω στη σκηνή πάρα πολύ καλά. Και έτσι από τις πρώτες παραστάσεις ακόμα, αυτό ακριβώς που λες, μας το λένε πάρα πολλοί κόσμος και δικοί μας άνθρωποι που έχουν δει το έργο, ότι είναι ένα πράγμα πολύ ωραία δομημένο και είστε και πολύ... και όλη η ρόλη είναι σημαντική μέσα στο έργο, ο καθένας έχει την οντότητά του και αλληλοσυμπληρώνει τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να τα ξαναπούμε γιατί έχουμε εδώ... Και το Μάρτιο Μαρθενό. Ναι, ναι, όχι, το Βόλτι έχει πολύ ναι, ναι, έτσι κι αλλιώς. Ωραία, να ευχαριστώ πολύ. Γιατί εγώ δεν μπορώ να το αποφύγω εντελώς. Λοιπόν, Αυγουστίνα, θα μου δώσεις το χέρι σου. Τι, σε πειράζει που σε λέω Αυγουστίνα. Ιδιαίτερα όχι, αλλά με λένε Πέση. Α, Πέση, μία συγγνώμη. Ξέρετε, είναι που επικρατεί ένα τέτοιο χάος εδώ μέσα τις τελευταίες μέρες. Τίποτα δεν πάει όπως θα έπρεπε. Δεν φτάνει που ο δόκτωρ Σεράπ έχει φύγει για διακοπές. Παραιτήθηκε σήμερα το πρωί και η γραμματέας μας. Ακόμα και η νοσοκόμα Άμπραμ που κάνει τις εξετάσεις αίματος και όχι εγώ για τους λόγους που είπαμε πιο πριν, ακόμα και αυτή έσπασε το πόδι της και αναγκάζομαι να το κάνω και αυτό εγώ. Ναι, τώρα ξέρετε, δεν μπορώ να βρω αυτό το ματζαφλάρι. Το ματζαφλάρι. Ποιο? Αυτό για να πεταχτούν οι φλέβες. Το λαστιχάκι. Το λαστιχάκι, ναι. Α, πάνω του καθόμουν. Πάλι καλά που το βρήκαμε. Ξέρετε, εχθές έψαχνα κάτι εξετάσεις δύο ολόκληρες ώρες. Τέλος πάντων, ελάτε να πάρουμε να δέσουμε το χεράκι. Παραιτήθηκε η Τζανίνα από εδώ. Την ξέρω την Τζανίνα. Πολλά χρόνια την ξέρω από τη γραμματεία γιατί. Εγώ έρχομαι εδώ πέρα συνέχεια. Παίρνω τον μπαμπά μου ή τη θεία την Ρούθ. Εμάς ο προσωπικός μας γιατρός είναι ο δόκτωρ Σεράπ. Ναι, 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 αυτός είναι συνήθως που δέχεται τους ασθενείς, αλλά και εγώ είμαι πολύ καλός παθολόγος. Απλά δεν έχει τύχει μέχρι σήμερα να γνωριστούμε. Γιατί παραιτήθηκε τώρα, παντρεύεται. Ναι, Τζανίν. Ναι. Όχι, όχι. Απλά μέχρι σήμερα μας έκρυβε το γεγονός ότι έπασχε από μια τρομερή φοβία για τις κατσαρίδες.